Η Ουκρανία υποστήριξε ότι τα στρατεύματά της έχουν ανακτήσει περισσότερο έδαφος κατά μήκος του Ανατολικού και του Νότιου μετόπου. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για πρόοδο σε μια δύσκολη εβδομάδα κατά την οποία έχουμε την αντεπίθεση του Κιέβου κατά των ρωσικών δυνάμεων. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει δώσει προτεραιότητα και έχει τελειοποιήσει τις τακτικές που στοχεύουν στην επιβράδυνση των Ουκρανικών τεθωρακισμένων αντιεπιθετικών επιχειρήσεων στην Νότια Ουκρανία. Ο πυρήνας αυτής της προσέγγισης ήταν η πολύ βαριά χρήση αντιαρματικών ναρκών από τη Ρωσία. Σε ορισμένες περιοχές η πυκνότητα των ναρκοπεδίων της δείχνει ότι πιθανότατα έχει χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερες νάρκες από αυτές που ορίζει το στρατιωτικό της δόγμα. Έχοντας επιβραδύνει την ουκρανική προέλαση, η Ρωσία προσπάθησε στη συνέχεια να χτυπήσει ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα με επιθετικά εναέρια οχήματα, επιθετικά ελικόπτερα και πυροβολικό. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι παρόλο που η Ρωσία είχε κάποια επιτυχία σε αυτήν την προσέγγιση στα πρώτα στάδια της αντεπίθεσης της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της συνεχίζουν να υποφέρουν από βασικές αδυναμίες, ειδικά από έλλειψη πυρομαχικών, πυροβολικού και υπερεκτεταμένες μονάδες. Σύμφωνα με τον Σέρχι Τσερεβάτη, εκπρόσωπο της Ανατολικής Ομάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στα δύο μεγάλα μέτωπα της Ανατολικής Μάχης, η Ρωσία έχει αναπτύξει πάνω από 180.000 στρατιώτες. Όπως είπε, στην κατεύθυνση Λίμαν-Κούπιανσκ είναι συγκεντρωμένοι περισσότεροι από 120.000 Ρώσοι στρατιώτες αυτή τη στιγμή. Οι πόλεις Λίμαν και Κουπιάνσκ απέχουν περίπου 100 χιλιόμετρα μεταξύ τους, βόρεια του Μπαχμούτ, στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Ο Τσερεβάτη είπε ακόμα ότι στο μέτωπο του Μπαχμούτ υπάρχουν περίπου 50.000 Ρώσοι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν την περιοχή.